Dacia Santero, ένα αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά που μπορεί να πάει καλά, διότι εκτός από την τεχνολογία Renault που εφαρμόζει, έχει και πολύ χαμηλή τιμή. Μια χαρακτηριστική μάσκα της σύγχρονης Dacia αμέσως φανερώνει την καταγωγή του, με απλές σκληρές γραμμές, αεροδυναμική 0,88, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει περάσει από αεροδυναμική σύραγγα με επιμέλεια. Με το πλεονέκτημα όμως της πολύ χαμηλής τιμής αλλά και της χαμηλής κατανάλωσης, ειδικά εδώ με την έκδοση πετρελαίου 1500 κυβικά εκατοστά, με το γνωστό κινητήρα της Renault Turbo Diesel με τους 75 ύπους. Μεγάλα ελαστικά 185-65-15, ταμπούρα πίσω, δισκόφρενα μπροστά, συνθέτουν το σκηνικό του πατήματος του αυτοκινήτου και του φρεναρίσματος, που είναι άνω του μεσού όρου και δεν δείχνει να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Με πολύ καλή ελκτική ικανότητα εδώ στον πετρελοκινητήρα, όπως θα δούμε και συνέχεια, και βέβαια οι ύποι που προείπαμε είναι πετρελοκίνητοι με πολύ ροπή. Ας περάσουμε όμως στον χώρο του κινητήρα, όπου εντυπωσιάζει το αμορτισέρ που κρατάει το καπό σε πρώτη ανάγνωση, κάτι που θυμίζει ακριβότερα και μεγαλύτερο μοντέλα και δεν περιμέναμε να το συναντήσουμε εδώ, και ο πετρελοκινητήρας των 1500 κυβικών με καταγωγή τη Renault, όπου μέσα από μια υπερτετράγωνη διάταξη 76 χιλιοστά επί 80,5 διάμετρο επί διαδρομή, 8 βαλβίδες πετρέλαιο, 15,5 συμπίεση, οι 75 ύπη ή 55 κιλοβάτια έρχονται στις 4.000 στροφές, όταν η ροπή είναι διαθέσιμη από μόλις τις 1.750 στροφές και είναι 200 νιουτόμετρα. Turbo Diesel με όλη την εμπειρία της Renault στον τομέα και Common Rail 103 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Μπροστινή ανάρτηση, ψαλίδια χαρακτηριστικά από τη Renault, όπως βλέπουμε εδώ. MacPherson στη συνέχεια για την μπροστινή ανάρτηση. Και πίσω εδώ μια πολύ καλά στηριγμένη ανάρτηση με άξονα. Βλέπουμε την αντιστρεπτική δοκό στο εσωτερικό και αυτή η καταγωγή Renault. Χώρος αποσκευών από τους μεγαλύτερους στη μικρή κατηγορία που ανήκει το αυτοκίνητο, 320 λίτρα. Το κυριότερο όμως χρήσιμο, ωφέλιμο και το τονίζουμε με ιδιαίτερη σπουδαιότητα είναι ο πραγματικός τροχός εφεδρικός κανονικών διαστάσεων που κρύβεται από κάτω. Περνάμε όμως στη θέση του οδηγού. Ένα εντελώς στρογγυλό τιμόνι πλαστικό και μία μέτρια πλευρική στήριξη στα καθίσματα συνθέτουν το κατά τα άλλα πολύ καλά ρυθμιζόμενο για όλα τα αναστήματα κάθισμα. Πολύ μεγάλο ντουλαπάκι από τα τεράστια και ταυτόχρονα στις θύρες τις μπροστινές χωράει και μεγάλο μπουκάλι νερού 1,5 λίτρου. Αερόσακι οδηγού συνοδηγού. 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χιλιόμετρα όποιο συμβεί πρώτο. Περνάμε πίσω στον χώρο των πίσω επιβατών, όπου υπάρχουν πέραν των άλλων συστήματα υποδοχής ISOFIX για ασφαλή στήριξη παιδικού καθίσματος. Διαιρούμενα καθίσματα κατά 2 τρίτα,
ενώ μπροστά υπάρχουν και πλευρικοί αερόσακοι. Στο βασικό εξοπλισμό υπάρχει λειτουργικό σύστημα απολυμέσεων, radio CD, MP3 player, 2 ηχεία και στην έκδοση style 4 ηχεία, Bluetooth, 2 υποδοχές στην πρόσωψη για USB και χειριστήρια στο τιμόνι. Αριστερά από το τιμόνι βρίσκεται ο διακόπτης ECO που βλέπουμε εδώ, με τον οποίο όταν τον ενεργοποιήσει κανείς έχουμε οικολογικότερο προφίλ λειτουργίας, όπου εξασφαλίζει 10% μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Αυτό επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά, περιορίζοντας τη ροπή και τη δύναμη του κινητήρα, αλλά αλλάζει και η χαρτογράφηση στο πεντάλ του γκαζιού και παράμετροι λειτουργίας της θέρμανσης ή του air condition. Υπάρχουν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ευστάθειας, το ESC αλλά και το ABS, με σύστημα υποβόηθησης φρεναρίσματος πανικού, το A-View και το υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης. Το αυτοκίνητο πραγματικά στέκεται καλά στον δρόμο, όπως θα δούμε ευθύς αμέσως. Το αυτοκίνητο κυκλοφορεί καθημερινά στον πράσινο δακτύλιο με βάση τους ρήπους και το οικολογικό του προφίλ. Έχει ένα πολύ καλά κλιμακωμένο πεντάρικι βότιο, μακρύ, προσαρμοσμένο στις συνθήκες της ροπής του κινητήρα και το βάρος του αυτοκινήτου που είναι λίγο πάνω από 1000 κιλά, και αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Η πέμπτη ταχύτητα πλησιάζει σχεδόν τα 50 χιλιόμετρα, 47 για την ακρίβεια, στις 1000 στροφές. Αυτό είναι ενδεικτικό της κλιμάκωσης και της τελικής σχέσης μετάδοσης. Κινείται κανείς εύκολα και με 1500 στροφές, όπως τώρα με Τετάρτη, 60 χιλιόμετρα και τετάρτη σχέση στο κυβότιο. Η μεικτή κατανάλωση είναι 3,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Μέσα στην πόλη πέφτει κάτω από τα 5 λίτρα. Εάν μάλιστα κανείς βάλει στην οικονομική οδήγηση, μπορεί να πέσει και κάτω από 4,5. Πετρέλαιο πάντα. Πράγμα που σημαίνει ότι στις μέρες μας το αυτοκίνητο είναι προσαρμοσμένο στις συνθήκες της οικονομίας που απαιτούν καιροί. 14,6 επιτάχυνση 0-100, 164 χιλιόμετρα η τελική, αν και αυτά δεν πολύ ενδιαφέρουν. Το αυτοκίνητο στον δρόμο στέκεται καλά, φαίνεται η γαλλική καταγωγή του. Εάν κανείς φουσκώσει πολύ καλά τα ελαστικά, εδώ είδαμε το σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος, επίτηδες το κάναμε για να φανεί. Αν λοιπόν κανείς φουσκώσει καλά τα ελαστικά, τότε γίνεται υποδειγματικό το κράτημα, πρέπει να υπερβεί τις πιέσεις που δίνει ο κατασκευαστής. Πιέσεις κοντά στο 35 παντού, το αυτοκίνητο είναι υποδειγματικό. Περισσότερα στις εκθέσεις της Dacia, για να έχετε τη δική σας προσωπική άποψη, σημειωτέν ότι αντιπροσωπεύεται πλέον από την Θεοχαράκη ΑΕ, τον ευρύτερο όμιλο Θεοχαράκη, με ό,τι σημαίνει αυτό, με την ιστορία που έχει και όλοι γνωρίζουμε στην ελληνική αγορά.